Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον κύριο Ψωμιάδη, γιατί... Μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Ναι. Στην Εξεταστική Επιτροπή, κύριε Νικολόπουλε, θα είστε μέσα. Ζήτησα... Όχι, για να ξέρω αν θα έχουμε άμεση πληροφόρηση καλά, ή όχι. Ακούστε. Εγώ θα το πω και μάλλον για να εκθέσω εκείνους που το είπα. Ναι. Ζήτησα και από τον Πρόεδρο της Βουλής να υπάρχει και η φωνή των ανεξαρτήτων. Εμείς και εγώ προσωπικά δεν εκφράζουμε από κανένα κόμμα. Μάλιστα για αυτά τα θέματα, επειδή επί πολλά χρόνια, όχι τώρα, όσοι με ξέρουν, γνωρίζουν ότι όλα τα θέματα που έχουν σκάσει με τους καναλάρχες και που έφτασαν στη δικαιοσύνη είναι ακριβώς από τις δικές μας κοινοβουλευτικές και μηνυτήριες παρεμβάσεις. Και για να μην ξεχάσω, κύριε Τόμπρα, να σας εκθέσω. Εγώ λοιπόν σας απαντώ, κύριε Ψωμιάδη, ζήτησα να είμαι. Δεν εξαρτάται από μένα. Παρακαλώ πολύ, αν ακούει το μαξί μου, θέλω να είμαι και πρέπει να είναι η φωνή των ανεξαρτήτων βουλευτών. Δεν αναφέρουμε στο κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Γιατί για αυτά έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Γιατί σε αυτό θα είμαι μαζί σας. Το λέω για να ξέρει ο κόσμος. Σε αυτή τη μάχη κατά της διαπλοκής, εγώ θα είμαι με το μαξί μου. Δεν θα είμαι με τον Κούλι, θα τον αφήσω τον Κούλι να είναι αυτός με τη διαπλοκή και τη διαφορά. Εγώ το ρώτησα για τον πολύ απλό λόγο. Για να εκτίθεται ακόμα παραπάνω. Κύριε... Για να καταλαβαίνουν όσοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Με ποιον είναι ο καθένας μας. Κύριε Νικολόπουλε, το ρώτησα γιατί υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο, στον κόσμο και της αγοράς, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, ότι οι εξεταστικές επιτροπές δημιουργούνται μόνο και μόνο είτε για να καλύψουν, είτε για να οδηγήσουν τα απορίσματα εκεί που θέλουν τα συγκεκριμένα κόμματα. Καλό είναι να μάθουμε πραγματικά τι έχει συμβεί, πώς για παράδειγμα ένα δάνειο δόθηκε στο Μέγκα ή στο Δόλ ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ενημέρωσης και σε ποια περίοδο και υπό ποιους όρους, πώς οι τράπεζες δέχτηκαν τις εγγυήσεις που μπήκαν, αν ήταν καλυμμένα ή όχι. Είναι όλα αυτά θα μας φέρουν στην επιφάνεια αυτό που εδώ και πολύ καιρό συζητάει η κοινωνία, το σάπιο παλιό σύστημα. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Και δεν είναι μόνο τα κόμματα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι και ένα κομμάτι του επιχειρηματικού κόσμου, το οποίο λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Έχω ένα κομματικό υποστηρικτή, θα με πάει στην τράπεζα και θα πάρω δάνειο χωρίς εγγυήσεις και χωρίς τίποτε άλλο. Όλα αυτά δημιουργούν. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι κακοί τραπεζίτες. Είναι το συνολικό σύστημα μέσα στο οποίο λειτουργούσε μέχρι πριν από λίγο καιρό, κύριε αυτή Ψωμιάδη, η κοινωνία. Και δυστυχώς ακόμα δεν έχει σπάσει αυτό το σύστημα. Κύριε Ψωμιάδη, σας διέκοψα πριν, γιατί κατέθεσα μια ερώτηση στη Βουλή και λέω, έχετε κανένα λόγο τώρα που τελείωσε η έρευνα για τα θαλασσοδάνεια των μηντιαρχών να εντάξετε και τα δύο μαζί? Όπως επίσης, τώρα που βγήκε από το αρχείο η υπόθεση της δανειοδότησης των κομμάτων, έχετε κανένα λόγο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της εξεταστικής? Εγώ το λέω με ανησυχία, δεν το λέω με χρώμα καταγγελίας. Μπορεί κάτι να μην ξέρω εγώ και να μην έχω καταλάβει καλά. Μπορεί όσα στοιχεία μαζέψουμε, γιατί θα είναι μόνο μέχρι το Μάιο. Ναι, μόνο είναι μέχρι το Μάιο, αν όντως στηριχθεί ο χρόνος. Όταν για αυτή... δουλειά, έτσι, όταν αυτή την έρευνα που σας λέω και είπα και διέκοψα τον κύριο Ψωμιάδη, όταν για αυτή την έρευνα χρειάστηκαν 4-5 χρόνια. Η έρευνα των κομμάτων δεν έδινε ο Στουρνάρας τις συμβάσεις, ήρθε μετά ο Βαρουφάκης και είπε δώσε τις συμβάσεις, τις δανειακές συμβάσεις. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο κύριος Ψυχάρης. Καλησπέρα κύριε Ψυχάρη. Καλά είμαστε? Εκεί λοιπόν, από μια τέτοια παρέμβαση. Και λέει, α, τα πήρατε τα λεφτά και δεν έχετε, και βρέθηκε και η offshore του κύριου Ψυχάρη, ε. Το είδατε αυτό? Ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε μετά. Μείνετε μαζί να δείτε τι ωραία που τα κάνουν. Τι ωραία, καθαρά, νοικοκυρίστηκα. Αλλά, λέμε τώρα έφτασε η έρευνα στο τέλος. Όπως πήγε δηλαδή του Ψυχάρη, γιατί λένε μερικοί, και τι έγινε μωρέ, σιγά λέει, κουβέντα έγινε. Όχι, όχι. Αυτά τα λένε οι άλλοι που θέλουν να πάει βαβά. Όχι, δεν είναι έτσι. Βρήκαν του Ψυχάρη 57 εκατομμύρια και του λένε, πού είναι μεγάλε? Βγάλανε σε όλη την Εφήλιο. Λέει, έχει λεφτά πουθενά ο κύριος Ψυχάρης. Όλοι, βγήκε ο Καμένος και λέει, παιδιά, ξέρετε, οι δικαστικές αρχές, Μποτζαμάνι, αυτό, εκεί, θαν. Κύριε Τόμπρα, θα πάμε στην κυρία Θάνου? Όποτε θέλετε, εγώ όχι, περιμένω. Όποτε θέλουμε, για να πούμε και σε εδώ.
να έρθουν να υπογράψουν την αναφορά μας. Εμείς το έχουμε ήδη σηκώσει το θέμα. Η Κατερίνα να μας βοηθήσει. Το έχουμε ήδη σηκώσει το θέμα. Ήδη μαζεύουμε υπογραφές για αυτή την αναφορά που πρέπει να γίνει στην κυρία Θάνου. Και όποτε είμαστε έτοιμοι και είστε έτοιμοι και εσείς, Νίκο, να πάμε. Τι θα λέει θέμα. Λοιπόν, πες τώρα στους τηλεθεατές μας, γιατί πράγμα πάμε στην κυρία Θάνου. Κυρία Θάνου, θα μας δεχτείτε, φαντάζομαι, αυτή τη βδομάδα. Θα έρθουμε να εκπροσωπήσουμε όλο αυτό τον κόσμο που θέλει να δει τι γίνεται. Μήπως υπάρχουν θέματα που πρέπει να τα ψάξει, δηλαδή, ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός. Για τα δάνεια βασικά των κομμάτων και των ΜΜΕ, αλλά εγώ θα σταθώ ειδικά στα δάνεια των κομμάτων, Νίκο, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, που το έχουμε αναδείξει μέσα από τη δικιά σου την εκπομπή τρεις φορές, και όχι μόνο τώρα, και τότε που τα σκιάζει φοβέρα, θυμάσαι πότε. Λοιπόν, και λέγαμε και τι έχουμε πει, ότι όχι μόνο έχουν χορηγηθεί χωρίς εγγύησεις, αλλά εδώ υπάρχει ένα πρωτοφανές σκάνδαλο που οι κρατικές επιδοτήσεις κάθε χρονιάς έχουν διπλοχορηγηθεί και τριπλοεκχωρηθεί. Δηλαδή, το πήγαινε το πρωί στην Αγροτική Τράπεζα, το πρωί στην Αγροτική Τράπεζα, το μεσημέρι στην άλλη τράπεζα, το βράδυ στην παράλληλη τράπεζα. Ακούσατε. Και με την ίδια. Το γράφετε, σας παρακαλώ. Έτσι. Αυτό να ψαχθεί. Πήγαιναν την ίδια εγγύηση. Ακούτε. Και την έδιναν σε τρεις διαφορετικές τράπεζες. Για τρία διαφορετικά δάνεια. Τρεις φορές. Αυτό από λάθος. Όταν δεν είναι από λάθος, Κατερίνα, τι λέτε εσείς οι δικηγόροι, ότι από τι είναι. Σκοπός, δόλος. Απάτη. Απάτη. Το ξέρετε ότι υπάρχουν δάνεια σε μέσα ενημέρωση. Μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ, να το γράψετε, γιατί μπορεί να βλέπει κανένα εισαγγελέα απόψε. Άμα βλέπει. Ή η κυρία Θάνου. Κυρία Θάνου, για να μήπως πρέπει να το δείτε. Θα σας φέρουμε και την εκπομπή που το λέμε εδώ, αλλά θα σας φέρουμε και τις αναφορές, τις γραπτές, με την υπογραφή μας. Ακούτε τι λέει ο κύριος Τόμπρας. Πιέρνανε, λέει, την εγγύηση αυτή του κράτους παλιέ, τα λεφτά που αν θα είμαστε μεγάλα κόμματα, αν θα παίρνουμε. Και την πηγαίναν και λέει εγγύηση, μάλιστα. Λέει, πάρτε. Σαν να πάρεις εσύ τώρα το σπίτι σου και να το πας σε τέσσερις διαφορετικές τράπεζες στο ίδιο σπίτι. Να πάρεις τέσσερα δάνεια. Και οι τραπεζίτες. Δεν ξέραν τίποτα. Δεν ξέραν τίποτα, Άκου να σου πω. Επειδή δεν ξέρατε τίποτα, Επειδή τίποτα δεν ξέρατε. Άκου να σου πω. Όχι, έτσι. Να σου τίποτα δεν ξέρατε. Και κάτι που σε αφορά. Και κάτι που σε αφορά, Νίκο. Επειδή ξέρεις ότι στην υπέρβαση έχουμε και πολλούς πρώην τραπεζικούς, υψηλόβαθμα σε λέει τραπεζικά. Αυτοί όταν εμείς αναδείξαμε τα δάνεια των κομμάτων, ήρθαν και μου είπανε, πες σε παρακαλώ στον Νικολόπουλο, ότι δεν έχετε καταλάβει τίποτα για τα δάνεια των κομμάτων. Αυτά που λέτε είναι τα πτέσματα. Και τότε μου το είπανε και μου λέει η έρευνα πρέπει να αναδείξει τις διπλοεκχωρήσεις και τις τριπλοεκχωρήσεις της ίδιας χρηματοδότησης. Γιατί λέει άμα σουμάρετε τα λεφτά που χρωστάνε από δάνεια και τα λεφτά που έχουν πάρει που δικαιούνται από δάνεια. Αλλάξτε τον τίτλο με την ίδια εγγύηση. Όχι έπαιρναν τις εγγύησεις και τις έδιναν. Διπλοεκχωρούσαν και τριπλοεκχωρούσαν. Με την ίδια εγγύηση διπλοεκχωρούσαν ή τριπλοεκχωρούσαν. Μου είπανε συγκεκριμένα πράγματα. Και δηλαδή, εμείς νομίζαμε ότι βρήκαμε, ας πούμε, την άκρη της υπόθεσης και οι άνθρωποι μας ενημερώσανε ότι αυτό που είχαμε βρει εμείς ήταν το μικρό μέρος της απάντησης. Την ίδια εγγύηση τριπλοεκχωρούσαν. Σοβαρότατο θέμα. Λοιπόν, Κατερίνα, επειδή την προηγούμενη φορά που πήγαμε στον οικονομικό εισαγγελέα και μας είπε ότι έβγαλε από το αρχείο την υπόθεση των κομμάτων, ήσασταν σε αποχή και δικαιολογημένα εσύ στηρίζεις τον αγώνα του κλάδου σου, παρότι ο κύριος Μπόμπολας βρήκε τον τρόπο να εκδώσει διαταγή πληρωμής, να την κοινοποιήσει και να πει ότι κάτι μου χρωστάτε εσείς στο Μέγκα, που είναι συνέτερος και αυτό στο Μέγκα, μου χρωστάτε, λέει, κάτι λεφτά από μια άλλη εταιρεία, λέει, που κάνει παραγωγές, που κάνει αυτό, μια άνοση, ξέρω εγώ πώς την έλεγε. Μπορεί να έγινε αυτή η διαταγή πληρωμής χωρίς δικηγόρο? Να εκδοθεί διαταγή πληρωμής χωρίς δικηγόρο, ναι. Όχι. Μπα. Και δεν δηλαδή, ξέρω λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες ποιος έχει υπογράψει. Εγώ δεν σου ξέρω λεπτομέρειες. Λέω μια διαταγή πληρωμής του Τόμπρα. Α, είναι σοβαρότατο αυτό. Για κάτσε τώρα. Να σου πω, Κατερίνα, εδώ όταν θα έρχεσαι θα μιλάμε ειλικρινά. Γιατί είμαι έτοιμος να σου πω να μας βοηθήσεις για την κυρία Θάνου. Να μας γράψεις την αναφορά. Και είσαι έτοιμη να μου πεις, α, είμαι σε αποχή. Δηλαδή εσύ είσαι σε αποχή για να είσαι με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και οι άλλοι που είναι με τα συμφέροντα του Μπόμπολα δεν είναι σε αποχή? Κάποιες προϋποθέσεις θα έχει για να βγει η διαταγή. Κάποιες προϋποθέσεις. Με προϋποθέσεις πηγαίνει και ο πικραμένος. Ωραία. Το ξέρεις. Το ξέρεις για τον πικραμένο. Όχι, δεν το ξέρω. Ο πικραμένος που τον κάνανε και πρωθυπουργό
γιατί είχε μεγάλη δράση στην κατοχή η οικογένειά του, του κυρίου Πικραμένου, πάει και γίνεται διαιτητής ο Πικραμένος. Όταν λέει ο Μπόμπολας έχει προβλήματα και οι άλλοι, εκεί με το μετρό της Θεσσαλονίκης, με αυτά, όταν έχουν αυτό, είχε έρθει λοιπόν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος με το Βορύδη και φτιάξαν ένα νόμο και λέει μην πηγαίνεις μόνο στη δικαιοσύνη. Θα στήσουμε λέει μια διαιτησία, ένα θεσμό, το θεσμό της διαιτησίας. Θα πηγαίνει λέει. Και ποιος κάνει το διαιτητή ρε παιδιά. Το έχετε ακούσει από δήμαρχο Σκλητήρας. Ε? Αυτό πάει για τον Πικραμένο τώρα. Από δήμαρχο Σκλητήρας, από πρωθυπουργός διαιτητής. Γράφτε τώρα. Γράφτε τώρα να τον βλέπει ο κόσμος στον δρόμο. Και τι επιδικάσατε κύριε Πικραμένε. Υπέρ του λαού, υπέρ... έτσι τώρα και Κατερίνα. Θα έρθει κυρία Κατερίνα, είσαι σε αποχή. Θα μας βοηθήσει να πάμε να πούμε στην κυρία Δάνου. Γιατί κάνουν εκεί. Ότι δεν βλέπουν και δεν ακούνε. Θα είμαστε για το δίκαιο των αδυνάτων και αυτό δεν αγωνιζόμαστε τόσο καιρό. Εντάξει, θα είναι, αλλά δεν πρέπει να τη φέρνουμε και σε δύσκολη θέση την Κατερίνα και κανέναν από τους δικηγόρους, αγαπητοί μου. Γιατί, απεργοσπάστης. Γιατί δεν μπορεί να θεωρηθούν απεργοσπάστες και ότι κάνουν μια στον κλάδο τους. Αλλά αυτό που είπες. Να βρεθεί αυτή η διαταγή πληρωμής. Η Κατερίνα δεν μπορεί να σου πει αυτό γιατί είναι δικηγόρος. Να βρεθεί η διαταγή πληρωμής και να δούμε ποιος δικηγόρος εκπροσώπησε τον κύριο Μπόμπολα, έσπασε την αποχή και πήγε και εξέλεξε μια διαταγή πληρωμής. Αν με επιτρέπετε, εγώ θα σας πω. Γιατί δεν πάει να το ζητήσει η Κατερίνα. Δεν μπορεί να το κάνει. Όχι, να πάει να το ζητήσει στο δικηγορικό σύλλογο. Δεν μπορεί. Της πάει 5-5, έτσι. Δεν μπορεί, δεν πρέπει. Λοιπόν, εγώ θα σας πω. Δεν πρέπει να κάνει αίτηση. Να ρωτήσει, παιδιά, με συγχωρείτε πολύ. Ποιοι συνάδελφοι έχουν πάρει. Να το κάνει εσύ ως βουλευτής. Να καταθέσει. Εγώ ρε παιδιά και αυτό. Εσύ θα το κάνει. Η απεργία πάντως των δικηγόρων επέφερε μεγάλο πλήγμα στα κρατικά ταμεία, καθώς έχουν μειωθεί 200% περίπου εισφορές. Δεν φαντάζουμε να αγωγές, όχι. Αλλά είναι μία δράση. Είναι μία δράση. Δηλαδή κάτι ότι έχασε σύλλογος. Το δημόσιο είναι μία δράση. Γιατί δεν μας δίνει τα δικαιώματά μας, θα σταματήσουμε να αυτό είναι μαζί σας. Δεν έχασε το δημόσιο, Νίκο. Σε παρακαλώ. Εδώ και να πούμε, αγωγές, να πούμε και την αλήθεια. Αν δεν υπήρχε εποχή των δικηγόρων και των συμβολιογράφων, θα είχαν γίνει 2.000 πληστηριασμοί από την αρχή του χρόνου. Παιδιά, συνεχίστε την αποχή. Μην ξαναπάτε ποτέ στα δικαστήρια. 2.000 πληστηριασμοί θα είχαν γίνει. Κύριε Δαβέτα, εδώ τώρα με τις ξενόγλωσσες εφημερίδες πριν δούμε, γιατί έχουμε ετοιμάσει δύο βίντεο και αξίζει να ξαναδείτε αν το έχετε δει ή να ακούσετε, να δούμε τι είπε ο Τσίπρας του Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης τι, γιατί, για ποιο και προπαντός μπαμπή. Θέλω να δεις και εσύ κάποιες αναφορές που γίνονται για σένα βρε μπαμπή, γιατί μου λένε ότι την ερχόμενη εβδομάδα μπαμπή θα γίνουν και άλλες. Κατάλαβες, Μπάμπη. Εσύ δεν είσαι στους φίλους του Μητσοτάκη ήσουν, αλλά του Σαμαρά, αλλά που ήθελε τον Μπάμπη, δεν ήθελε σένα. Με τις τι αυτή εδώ τώρα, γιατί μας τα έχεις φέρει. Τα έχω φέρει εδώ πέρα, γιατί τι βγαίνει από τον τύπο της προηγούμενης εβδομάδος στην Ευρώπη. Ότι δύο πράγματα, ότι εναντίον της τρομοκρατίας θα πρέπει να λειτουργήσουμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ο αστυνομικός, ο δικαστικός, αλλά υπάρχει και ο άλλος τρόπος, ο λεγόμενος πολιτισμικός. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάμε στις περιοχές στις οποίες είναι περιθωριοποιημένες, ναι, και όπου τα σχολεία υφίστανται όλη αυτή το πλήσιμο κεφάλαιο από τους μουφτίδες και από όλους αυτούς, αν θέλετε, τους φανατικούς Ισλαμιστές, και εκεί θα δώσουμε μάχη σε επίπεδο ιδεών. Αυτή είναι η πρώτη είδηση που βγαίνει σε επίπεδο Ευρώπης. Δηλαδή, το θεωρώ πολύ καλό. Να το καταλάβω λίγο αυτό, ένα λεπτό. Γιατί προχτές πήγε να δώσει φαγητό ο Σεραφείμ. Δίνει κάθε μέρα ο Σεραφείμ του Πειραιά και άλλοι, αλλά τώρα αναφέρουμε στο συγκεκριμένο, 1.000 μερίδες, παιδιά. 1.000 μερίδες πάει και δίνει και κάτω ο Σεραφείμ. Και ο άνθρωπος δεν πήγε με τα λιλιά που φοράνε οι δεσποντάδες εκεί και τους χιτώνες και τα κουδούνια, αλλά με το σταυρό. Όχι το χρυσό. Και κάτι λέει μοικιό εκεί πέρα. Όχι οι μουσουλμάνοι, όχι, όχι, όχι. Ούτε οι πρόσφυγες, ούτε οι μετανάστες. Κάτι εκεί, κάτι εδώ, δική μας, κάτι λέει μοικιό. Το έβγαλε από εδώ και. Και πήγε το λιμεναρχείο και του λέει: ξέρεις ποιος είναι αυτός? Τα είπε ο Δανιήλ, ο δεσπότης της Κεσαριανής. Λέει: πού να ξέρω. Αλλά αυτός λέει: με τους έξω, λέει. Τι κάνετε εσείς, ρε παιδιά? Εσείς τι κάνετε στο μαξί μου? Ποιες είναι αυτές οι μοικιό? Εσείς τώρα τι μας λέτε, ότι αποφασίσανε ότι θα πάμε να τους μιλήσουμε για τον Χριστό? Αυτό μας λες, για τα ιδανικά της χριστιανοσύνης που δεν θέλει ιερό πόλεμο αλλά θέλει αγάπη, που λέει αγάπα των πλησίων σώσε αυτόν? Αυτό μας λες κύριε Δαβέτα, ότι αποφασίσατε? Όχι, αυτό το οποίο αποφασίζουν είναι θα γίνει
καθαρά πολιτισμική επίθεση. Τι είναι η πολιτισμική επίθεση? Τι σημαίνει αυτό? Οι καθηγητές. Χωρίς Χριστό υπάρχει Ευρώπη, ρε. Όχι, βέβαια. Τότε συγγνώμη για τώρα που σου λέω. Ναι, εντάξει. Σου λέω θα πάμε να πούμε για τον Χριστό και μου λες όχι πολιτισμική. Όχι, η πολιτισμική ποια είναι, η αδερφίστικη? Όχι. Ποια είναι η πολιτισμική δηλαδή που θα πάτε αν του πείτε? Σημαίνει καταρχήν. Πάμε στις περιοχές. Μα τι θα πάνε, ρε Κυριάκο, εσύ καταλαβαίνεις τώρα τι λέει. Κάτσε Νίκο να σου πω τα πρώτα πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω, αλλά άμα σου πω ότι καταλαβαίνω εγώ, δεν θα ξανακάνεις εκπομπή. Οπότε. Κάτσε καθίστε να σας εξηγήσω. Λοιπόν, οι καθηγητές θα κάνουν στις καθημερινές συζητήσεις για το τι είναι τρομοκρατία, από πού προέρχεται η τρομοκρατία. Ναι, και τι θα λένε. Θα λένε πολλά πράγματα. Ότι η τρομοκρατία είναι ενάντια στη δημοκρατία, ότι ο χριστιανισμός είναι η ρίζα της Ευρώπης. Α, θα το λένε. Βεβαίως θα το λένε. Α, εντάξει, αδερφέ. Αυτό είναι πράγματα. Ότι και θα τους αφήνουν οι μουφτίδες εκεί, οι μουφτίδες. Μιλάμε για σχολεία. Στη Γαλλία, προσέξτε, τα σχολεία τα δημόσια δεν ανήκουν σε τέτοιου είδους. Είναι ουδέτερα. Δεν τα αγγίζει κανένας. Ναι, αλλά τώρα θα σου πει, εδώ λέει ο Φίλης ότι εξαιτίας του ότι είναι ουδέτερα να μην πηγαίνετε, λέει, να κάνετε, να μιλάτε για τον Χριστό. Εκεί θα μιλήσεις για τον χριστιανισμό σαν πολιτισμική αξία. Ωραία. Προσέξτε το. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Ωραίο. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Πραγματικά. Τώρα δεν ειρωνεύουμε, μου αρέσει πολύ. Ότι η ρίζα της Ευρώπης. Άρα είναι δηλαδή και ο η Ευρώπη θα ξαναβρει τη ρίζα της. Είναι μια τάση ισχυρή. Γιατί μέχρι τώρα μας λέγανε ότι είχαν ξεχάσει. Αποχριστιανοποίηση. Λοιπόν, αυτό είναι και εδώ έρχεται το δεύτερο σημείο, το οποίο το γράφει η Μοντ, μια αριστερή εφημερίδα χθεσινή. Αριστερή είναι η Μοντ. Αριστερίζω, έτσι θεωρείται. Ναι, έτσι θεωρείται. Λοιπόν, και η οποία τι λέει, ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο μπαίνει υπό αμφισβήτηση. Είναι καιρός να ξαναφτιάξουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στην οικονομία, και στον πολιτισμό και σε όλα αυτά. Διότι ωραία, έχουμε ρίξει το βάρος. Είναι του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος η Μοντ. Δεν νομίζω. Γιατί αυτά λέω εγώ. Μπορεί να σύνασε την κοντά στη Μοντ και η Μοντ κοντά σε σένα. Δεν ξέρω. Γιατί άμα αυτό. Είναι πρωτοσέλιδο. Είναι σημαντικό που λες. Είναι πρωτοσέλιδο. Έτσι, πρωτοσέλιδο. Ο σκληρός πυρήνας της Ευρώπης, Νίκο, μου το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είναι η κοινωνική χριστιανοδημοκρατία. Και εσύ το είπες και πρόσφατα. Αυτή είναι η παράδοση. Πολύ σωστό. Ο σκληρός πυρήνας. Αυτή είναι η ιστορία της Ευρώπης. Είναι η κοινωνική χριστιανοδημοκρατία. Αυτή είναι η ιστορία της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν, αυτή η ιστορία της Ευρώπης έχει καταρρεύσει τα τελευταία χρόνια. Και τώρα υπάρχει μια μορφή αυτή. Διότι η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια δεν είναι ούτε κοινωνική, ούτε χριστιανοδημοκρατική. Καταραίουν οι δύο βασικοί πυλώνες. Παίρνω μια αφορμή. Μια αφορμή να τελειώσω. Να ολοκληρώσω ο κύριος Δαβέτας και αμέσως να δούμε τα δύο βίντεο. Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνική, δηλαδή η ειδίκευση των ανθρώπων, δημιουργεί απάτριδες ανθρώπους, δημιουργεί ανθρώπους χωρίς ρίζες θεολογικές, χωρίς ρίζες πατριωτικές αξίες, και αυτό το πράγμα αρχίζουν στην Ευρώπη σιγά σιγά και το αντιλαμβάνονται. Αρχίζουν και αντιδρούν. Όταν στη Γαλλία, ξαναλέω, ένα μεγάλο ποσοστό, σχεδόν ένα στους δύο, αντιδρούν σε αυτά τα σχέδια του Ολάντ και ζητούν επιστροφή στις αξίες όπως είναι η θρησκεία, η οικογένεια, η πατρίδα, η φιλία, όλα αυτά τα πράγματα, αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα μιας Ευρώπης η οποία αυτή τη στιγμή αντιστέκεται και πάει ενάντια σε όλη την ισοπεδωτική κατάσταση μιας παγκοσμιοποίησης, η οποία θέλει να μετατρέψει τον άνθρωπο σε τεχνικό εργαλείο. Όχι, δεν είμαστε τεχνικά εργαλεία. Έχουμε και πολιτισμικές αξίες. Αμέσως μετά, κάνε μου τη χάρη. Έχουμε και πολιτισμικές αξίες. Θα δούμε λοιπόν αυτά τα δύο βίντεο που ετοιμάσαν οι συνεργάτες μας, αλλά δεσμεύουμε, γιατί μου λένε ότι έχει ανάψει το τηλεφωνικό κέντρο. Εάν είναι εδώ, ή μάλλον το πρώτο Σαββατοκύριακο που θα βρεθεί πάλι στην Αθήνα από το Παρίσι ο κύριος Δαβέτας, να αναλάβει αυτός να οργανώσουμε μια τέτοια συζήτηση ένα Σάββατο βράδυ ή μια Κυριακή, γιατί δεν το ήξερα ούτε εγώ ότι πράγματι μια καινούργια επανάσταση αυτή την ώρα συντελείται στην Ευρώπη και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Το ονομάζουμε συντηρητική επανάσταση. Πάμε να δούμε λοιπόν τα βίντεο που ετοίμασαν, λίγο άσχετα με την κουβέντα που κάναμε, αλλά βλέπετε και η καυτή πραγματικότητα είναι εδώ και μας επιβάλλει τους ρυθμούς που θέλει η εκπομπή. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι μόνον οι κυρίως πολιτικές. Είναι και παρεμβάσεις από την επιχειρηματική ελίτ, από την ολιγαρχία του χρήματος που έχει συγκροτήσει και εκμεταλλεύεται σε συνεργασία με την παλιά πολιτική ελίτ κέντρα και παράκεντρα επηρεασμού και εξωθεσμικών παρεμβάσεων. Διότι όσο και αν πολιτικοί, επιχειρηματίες και λειτουργοί της δικαιοσύνης επαναλαμβάνουν μονότονα και ιδίως όταν ελέγχονται το γνωστό κλισέ «έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη», όλοι σε αυτή τη χώρα
είτε γνωρίζουν είτε διαισθάνονται ότι η δικαιοσύνη δεν είναι παρά ένας βαθύτατα ταλαιπωρημένος θεσμός. Ταλαιπωρημένος από σκάνδαλα, παρεμβάσεις, παράκεντρα εξουσίας, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, παραδικαστικά κυκλώματα, συγκαλύψεις και ολιγορίες. Ταλαιπωρημένος και από ένα νομικό πλαίσιο δεδαλώδες, σκοπίμως άναρχο, πολύπλοκο και κακής ποιότητας. Και είναι σε αυτό ακριβώς το σημείο όπου πρέπει να προσεγγίσουμε το μεγάλο θεσμικό πρόβλημα, την μεγάλη θεσμική αναπηρία της ελληνικής δικαιοσύνης, που είναι η πολυνομία και η κακονομία. Ποιος ζήτησε να διεξαχθεί αυτή η περίφημη συνάντηση για την οποία κατηγορείται τον Υπουργό για παρέμβαση? Ο κύριος Παπαγγελόπουλος ή η εισαγγελέας? Αλλά ακόμη πιο πριν, ένα άλλο ερώτημα μοιάζει να είναι πιο κρίσιμο. Πώς αλήθεια έφτασε η υπόθεση αυτή στην εισαγγελέα Τσατάνη? Με ποια δικονομική πρόφαση αφαιρέθηκαν από την αρμόδια εισαγγελέα διαφθοράς οι δικογραφίες που αφορούσαν τον επιχειρηματία Βιενόπουλο, προκειμένου να φτάσουν στα χέρια της κυρίας Τσατάνη? Γιατί πραγματικά μου είναι αδύνατο να κατανοήσω, και θα ήθελα σε αυτό το σημείο τη βοήθειά σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πως είναι δυνατόν ο εποπτεύων την εισαγγελία διαφθοράς, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με έγγραφο του στις 22 Τετάρτου του 2015, να αγνωμοδοτεί ότι όλες οι υποθέσεις διαφθοράς αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του εισαγγελέα διαφθοράς. Και μετά από 8 μήνες, στις 18 Δεκάτου του 2015, ο ίδιος άνθρωπος να αγνωμοδοτεί με νέο έγγραφο ότι οι δικογραφίες της υποθέσης Βιενόπουλου, που αποτελούν κατεξοχήν δικογραφίες διαφθοράς, νομίμως αφαιρέθηκαν από την αρμόδια εισαγγελέα. Καταθέτω στα πρακτικά και τις δύο γνωμοδοτήσεις με διαφορά 8 μηνών του ίδιου ανθρώπου. Και ρωτώ, δεν υπάρχει εδώ μια προφανέστατη νομική και δικονομική αντίφαση? Τι άλλαξε μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες και ο ίδιος άνθρωπος αναθεώρησε ολοσχερώς την άποψή του? Και πάμε τώρα στο θέμα της περιβόητης παρέμβασης Παπαγγελόπουλου. Ποια αλήθεια ήταν η παρέμβαση? Η έκφραση της νομικής γνώμης του Υπουργού για το νομικό αυτό ζήτημα περί αρμοδιότητας. Αυτό συνιστά παρέμβαση? Ένα νομικό ζήτημα βεβαίως ουδόλως αφού όπως αποδείχθηκε έχει συγκεκριμένες συνέπειες.